με φουάσε ματρόζο, με φουάσε. Ήταν και τελευταίες λέξεις που άκουσα από τον Αυξαντίου. Για 65 τόσα χρόνια ο Αυγουστής Ευσταθίου δεν έκανε τίποτε άλλο από το να εκπληρώνει αυτή την εξαιρετικά σημαντική αποστολή, να ποτίζει το δέντρο της λευτεριάς, της δόξας και της αρετής. Ένα δέντρο που τα φύλλα του άρχισαν δυστυχώς να ξεθοριάζουν μέσα από τον χρόνο, την λύθη και την ευμάρεια. Μέχρι σήμερα είναι οι εικόνες οι οποίες είναι στο μυαλό μου και δεν φεύγουν με καμιά δύναμη. Είναι ο Αυξαντίου πεσμένον ανάσκελα. Από τη μέση και πάνω είχε γίνει κάρβουνο. Η 3η Μαρτίου 1957 δεν έφυγε ποτέ από το μυαλό του Ματρόζου. Γεννημένος στις 11 Μαΐου 1934, ο Αυγουστής ήταν το μικρότερο παιδί της οικογένειας. Μιας πολυμελούς οικογένειας που η λέξη φτωχή είναι φτωχή για να περιγράψει την τραγική οικονομική της κατάσταση, ειδικότερα όταν το 1936 έχασε τον πατέρα του. Σε ηλικία 6 χρονών πολλούσε εφημερίδες για να βοηθά τα αδέλφια και τη μητέρα του και αργότερα πήγαινε σε νυχτερινή σχολή. Το νεανικό του αίμα δεν θα μπορούσε να μην πάρει φωτιά όταν ο τόπος άρχισε να δονείται από τις φωνές για ένωση με τη μητέρα πατρίδα. Λίγο πριν την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα θα βρεθεί στη φυλακή για συμμετοχή σε διαδηλώσεις. Τον Ιούλιο του 1955 ο Αυγουστής εντάσσεται στην ΕΟΚΑ, ρίχνει φυλάδια, γράφει συνθήματα και στη συνέχεια εντάσσεται στην ομάδα εκτελεστών. Όταν εκτελεί κάποιον μετά από διαταγές της οργάνωσης αναγκάζεται να φύγει για τα βουνά. Δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι θα ήταν μέρος της πιο χρυσής σελίδας στην ιστορία της Κύπρου. Στα βουνά συναντά τον Γρηγόρη Αυξεντίου, τίθεται αμέσως υπό τις διαταγές του και ρίχνονται μαζί στον αγώνα μέχρι την 3η Μαρτίου του 57. Τότε συλλαμβάνεται όμως, ξεγελά τους Άγγλους και επιστρέφει στο Κρυσφύγετο για να ζήσει με τον Αυξεντίου στιγμές άπειρου ηρωισμού. Πήρα το όπλο μου, ήρθα στο στόμιο του Κρυσφύγετου και φώναξα με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Τώρα είμαστε δυο. Ελάτε να μας πιάσετε αν μπορείτε. Μετά από οδηγίες του Αυξεντίου, ο Αυγουστής βγαίνει έξω από το Κρυσφύγετο και τον αφήνει στο Πάνθεο των Ηρών. Είναι οι στιγμές που ο άνθρωπος προτιμά τον θάνατο παρά τη ζωή. Ο Αυγουστής Ευσταθίου συνελήφθη, βασανίστηκε και ύστερα από τρεις ημέρες μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο για να περιποιηθούν τα εγκάβματά του. Καταδικάστηκε σε φυλάκιση και απολύθηκε με το τέλος του ένοπλου αγώνα και την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι ηρωικές εκείνες στιγμές καταγράφονται σε βιβλίο του με τίτλο Αυγουστής Ευσταθίου, ο Ματρόζος της ΕΟΚΑ και της Κύπρου.